Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τέταρτο επεισόδιο Παραλαβές και από σήμερα πλέον δεν θα το ονομάζω αυτό το playlist Retro Παραλαβές, αλλά Παραλαβές γενικότερα, καθώς αγοράζω και σύγχρονα πράγματα π.χ. Οπότε το Retro ήταν λίγο πιο μεμονωμένο, άρα το κάνω πιο γενικευμένο. Εδώ έχω κάποιες αγορές το τελευταίο 1,5 μήνα, τις οποίες κιόλας είχα αμελήσει λίγο, γιατί είχε πιάσει και μια τρέλα έτσι με τα G.I. Joe για κάνα δίμηνο και επένδυσα εκεί αρκετά, αλλά έκανα και κάποιες αγορές στα video games, τα αγαπημένα να μην ξεχνιέμαι, και μιας και δεν έχω τώρα κάτι άλλο να κάνω, πάμε να τα δείξω και λίγο αυτά έτσι, κάποιος να τα δει, να θυμηθεί, να γουστάρει, να πάρει ιδέες κτλ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με ένα κουτί από Xbox One το πρώτο με Project Gotham Racing 2 Bundle, το οποίο το πήρα από το φίλο Διονύση Γκόγκο, ο οποίος μου το έδωσε σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και μαζί με το κουτί μου έκανε δώρο και εκτός δηλαδή συνεννόησης δύο παιχνίδια, δηλαδή και το Bundle παιχνίδι μέσα το Project Gotham Racing 2 αλλά και μια άλλη παιχνιδάρα, το Thief, το Deadly Shadows, και φυσικά ακόμα κι άλλο ένα δωράκι, δύο περιοδικά Games και Game Pro της εποχής. Πάμε λίγο να δούμε το κουτί. Ήταν ένα από τα κουτιά που έψαχνα για τη συλλογή μου. Βέβαια εγώ έψαχνα το μαύρο το κουτί, γιατί αυτή την έκδοση είχα πάρει, την κατάμαυρη με το logo, αλλά δεν με χάλασε. Αυτή είναι και λίγο πιο ιδιαίτερη, καθώς ήταν bundled με ένα παιχνιδάκι. Ένα πολύ όμορφο κουτί με τα manuals μέσα όλα, τα inserts, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Διονύση για αυτό το δωράκι και μαζί με το κουτί ήρθαν αυτά που σας είπα, το Thief, και εδώ απλά δεν υπάρχει εξώφυλλο αλλά είναι το γνήσιο του Project Gotham Racing 2, το παιχνίδι. Το φίλο το Διονυσάρα, ευχαριστώ πολύ αγορίνα μου, και μαζί με αυτά μου έδωσε και δύο περιοδικά games. Λάρα εδώ, τα έχει πετάξει όλα, θα βάλουμε εδώ. Επίσης βρήκα και ένα δεύτερο κουτί, βασικά δεν βρήκα δεύτερο κουτί, είχα το ZZ-Tron, το Mega Drive το κουτί, το οποίο είναι η έκδοση με τα δύο χειριστήρια. Και είναι λίγο μεγαλύτερο και με διαφορετικό insert μέσα outlet της συσκευασίας. ZZ-Tron και αυτό εννοείται, απλά εδώ μου έχει μια ζημιά λίγο, εντάξει δεν τρέχει κάτι. Οπότε συμπληρώνω και τα δύο, και τις δύο συσκευασίες για Mega Drive. Για να τα δούμε και πίσω. Εντάξει, η άλλη συσκευασία που έχω έχει άλλα παιχνίδια σαφώς από πίσω. Βλέπουμε εδώ κάποια. Alien Soldier, Power Ranger, Striker, Daffy Duck in Hollywood, Rise Star η παιχνιδάρα, Light Crusader, Comic Zone και φυσικά πάνω-πάνω The Adventures of Batman and Robin. Ένα πολύ όμορφο κουτί, σε καλή κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο που μου το έδωσε αυτό. Να το βάλουμε εδώ. Επόμενο, εντάξει, το είδατε σίγουρα, ήταν και το PlayStation Classic που το πήρα στην προσφορά που βγήκε περίπου πριν από 2 εβδομάδες και ήδη έχετε δει το επεισόδιο με το unboxing και το review του. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Να τελειώσω τα κουτάκια και αυτό που ήδη είδατε, το Xbox. Παιδιά, το έχω τώρα σχεδόν μια εβδομάδα. Έχω πάθει πλάκα με το χειριστήριο, γιατί στο unboxing δεν είχα κάποια εμπειρία επαφής μαζί του. Θα σας πω ότι, εντάξει, απλά δεν παίζεται το χειριστήριο. Είναι πανέμορφο, η αίσθησή του είναι στιβαρή, είναι από άλλο πλανήτη, τι να το πω, άλλη είναι technology. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Το βάλουμε εδώ και πάμε λίγο τώρα σε κάτι άλλο.
την Κυριακή ο Sonic έκλεισε 28 χρόνια και είπα να του κάνω μερικά δωράκια για τον Sonic που ζει εδώ μέσα στο σπίτι. Ένα είναι αυτά, από αυτά εδώ, το Sonic, το Cable Guy, το οποίο είναι βάση κινητού controller pad, το οποίο το κρατάει όπως βλέπετε και έχει μέσα και καλώδιο, δεν ξέρω αν φαίνεται, το οποίο είναι ένα deck για να φορτίσει, όμορφο αλλά λίγο τσιμπημένο. Δηλαδή το συγκεκριμένο το πήρα από τα public στα 35 ευρώ. Έχει το fan του όμως και θα το δούμε σε άλλο επεισόδιο, γιατί ετοιμάζω κάτι με τον Sonic πάρα πολύ δυνατό που πιστεύω θα γίνει και κράχτης του καναλιού μου αυτό το επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι βέβαια για αυτό, γιατί είναι υποκατασκευή. Sonic λοιπόν βάση. Και μιας και είχα ένα παλιότερο κουκλάκι Sonic, χτες με έπιασε η μανία να πάρω και αυτό εδώ, έναν άλλον Sonic. Λοιπόν, πολύ ωραίο πλάστοι. Ωραίο, μαλακό, βελούδινο, αγαπησιάρικο. Και τώρα κάποιους τίτλους για να τελειώνω. Sonic Unleashed για Wii, γιατί δεν το είχα. Ήταν δηλαδή από τα λίγα παιχνίδια Sonic που λείπουν από τη συλλογή μου. Βασικά το Sonic Mania λείπει που το είχα μελήσει. Και αυτό και άλλο ένα-δύο νομίζω στο Dreamcast και στο Saturn. Κάποιες συνέχειες, Sonic Adventure 2 κτλ. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, εγώ το είχα παίξει στο 360 βέβαια. Στο Wii υποθέτω θα είναι τα γραφικά λίγο πιο... ξέρεις και έτσι. Nortex φραγιδάκι πάνω. Sonic Unleashed λοιπόν. Εδώ. Από το public πήρα και άλλα παιχνιδάκια. Πήρα Red Dead Redemption το 3 που δεν το είχα. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, τότε είχαν μέσα και το χάρτη ρε παιδιά. Τώρα δηλαδή ας πούμε τον χάρτη τον είχε η Special Edition που είχε 85 ευρώ. Εγώ πήρα την Outlaw Edition με 55 ευρώ όταν βγήκε. Δηλαδή σου βάζουν ακόμα μια μπουρδα παραπάνω και έναν χάρτη και σε χρεώνουν 30 ευρώ πλάς. Εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτές ήταν οι παλιές καλές εποχές που έπαιρνες το παιχνιδάκι τότε αυτό πόσο, με 50 ευρώ και okay, είχε μέσα σχεδόν τα πάντα. Καλή τιμή από το public στα 6 ευρώ. Deal, το είδα, το πήρα, γεια σας. Ένα άλλο πολύ καλό παιχνίδι, το Heavenly Sword. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, σίγουρα κάποιοι θα το έχετε παίξει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με το σπαθί των ουρανών. Πολύ καλά γραφικά για εκείνη την εποχή. Ένα φοβερό παιχνίδι. Το θυμάμαι, το βλέπα ας πούμε σε reviews και ήθελα να το πάρω ας πούμε. Δεν το πήρα γιατί πιο πολύ ήμουν focused στο 360. Heavenly Sword λοιπόν. Ένα άλλο παιχνίδι που το είχα δώσει παλιά και το είχα χαρίσει και δεν το πήρα ποτέ, είπα να το ξαναπάρω. Gears of War, το πρώτο παιχνίδι. Ο Μάρκους, ο παίχτης, exclusive παιδιά, για το Microsoft, το 360 όταν βγήκε και τώρα είναι αναμονή της τελευταίας παιχνιδάρας του 5 που θα βγει. Gears of War. Μετά τσίμπησα ένα λωτάκι, κάποια παιχνιδάκια και κάποια μου έδωσε και ο φίλος μου ο Γιάννης. Πάμε να τα δούμε. PlayStation 2, Angel of Darkness. Το ξέρετε σαφώς κάποιοι, το έχετε παίξει και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω παίξει. Θα το παίξω όμως στο PlayStation 3, μου μπορεί να παίξει PlayStation 2 παιχνίδια. Tekken, το Tekken Tag, δεν το είχα αυτό, συγγνώμη εδώ στην κάμερα.
Platinum βέβαια. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται μέσα σας. Ελέγξτε την οργή σας, διοχετεύστε τη δύναμή σας, πάρετε τον έλεγχο στα χέρια σας. Μου αρέσαν αυτά τα Tekken γενικά, εποχή PS1, PS2, μου αρέσανε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο καφρίλα, αστείο παιχνίδι, don't try this at home. Το BYW θα το πω εγώ, parental advisory. Γενικά είναι κάπως φάση τζακασιές, τύπου τζάκας με ξύλο σε διάφορα σπίτια, ξέρω εγώ, με αντικείμενα, ό,τι έβρισκε, στους κοπάναγες. Το θυμάμαι αυτό τότε στον τύπο και είπα να το πάρω. Άλλη παιχνιδάρα εδώ, το Spider-Man. Δεν το είχα. Από την ταινία δηλαδή, το βασισμένο. PlayStation 2 εποχή, χρυσές εποχές, PlayStation 2. Λάθος, μάλλον Platinum. MotoGP 07. Φοβερό παιχνίδι τότε, θυμάμαι το σκιζα. Δεν το είχα, το έπαιζα σε ένα φίλο. Μηχανόβιος τρελός κι εγώ και ο φίλος. MotoGP. Ωραίο παιχνίδι. Ο Ρώση τότε στα πολύ φόρτε του. Ακόμα είναι ο σκύλος. Τι άλλο. Κουνήσαμε για την κάμερα. Pro Street σε PS2. Αν και ήταν από τα τελευταία παιχνίδια που έβγαινε στο PS2, γιατί εγώ το είχα πάρει στο 360 τότε, που ήταν επόμενη γενιά μηχάνημα και σαφώς ανώτερα τα γραφικά. Το βρήκα πλατινουμάκι, PS2. Να μπει και αυτό στη συλλογή. Να τελειώνουμε. Κάτι πολύ σπάνιο. Η πρόμο κασέτα του PS1, παιδιά. Αυτή δεν ξέρω που βρέθηκε. Ευχαριστώ πολύ το φίλο που μου την πούλησε. Πρέπει να την είχε πάρει το μάτι μου στο περίπτερο, στην έκθεση του περιοδικού Games τότε στην Κηφισίας. Δεν θυμάμαι αν το δίνανε. Δίνανε βέβαια και την άλλη του Games, την οποία έχω κάνει μαζί με τον Γιάννη, την έχουμε ριπάρει και την έχουμε ανεβάσει στα πρώτα επεισόδια του καναλιού. Άμα θέλετε μπορείτε να το δείτε, από την έκθεση Games, τη βιντεοκασέτα, σπάνια κασέτα, και την έχουμε ριπάρει και την έχουμε ανεβάσει σαν επεισόδιο. Και αυτό είναι λίγο περίεργο πρόμο, δηλαδή δεν το συναντάς κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο να το βρεις. Ιδιαίτερο κομμάτι, όχι κάτι ιδιαίτερο, μέσα, όχι, είπα ιδιαίτερο κομμάτι, όχι κάτι ιδιαίτερο, εννοώ ιδιαίτερο κομμάτι, αλλά όχι κάτι σοβαρό, ας πούμε, super μέσα. Απλά δείχνει demos παιχνιδιών εποχής, Tekken 2, Soul Blade, Ridge Racer κτλ. Δηλαδή, Air Combat νομίζω ή Ace Combat, δεν θυμάμαι. Ήταν εκεί δηλαδή κάπου στο 95-96 εποχή, άντε 97 βαριά. Μια παρουσίαση λοιπόν του PS1. Α, PlayStation. Και τέλος, αν θυμάστε, σε περασμένο επεισόδιο έδειξα για το Master System το Lucky Dime Caper και είπα ότι θέλω να σας δείξω στο επόμενο σχετικό επεισόδιο με Disney το Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Εγώ τότε το είχα από μικρός και το είχα πάρει, παιδιά, συγκεκριμένα από ένα ψιλικατζίδικο. Να, καλά ακούσατε. Υπήρχε ένα ψιλικατζίδικο στη περιοχή μου, το οποίο πουλάγε loose οι SIM κασέτες. Mega Drive, Game Boy, δηλαδή πηγαίναν τα παιδιά εκεί και αντί να πάνε σε ένα μαγαζί με video games να τα ανταλλάξουν, να τα αφήσουν, τα αφήναν στο ψιλικατζίδικο. Και ο τύπος τα είχε και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Αυτή εδώ θυμάμαι την είχα πάρει 2.000 δραχμές πρώτη γυμνασίου, το 94, παιδιά. Και την είχα έτσι έκτοτε. Οπότε λέω, αφού θα κάνουμε και το επεισόδιο παρουσίαση, να το κάνουμε λίγο πιο formal, να είμαστε λίγο πιο κύριοι. Οπότε το τσίμπησα από eBay, SIM. Παιδιά, άψογη κατάσταση. Πραγματικά έπαθα πλάκα. Δηλαδή, παίζει να είναι και καινούριο σχεδόν. Δηλαδή, είναι λίγα τα οποία έχουν πάνω το blister και λίγα που έχουν και το αυτοκόλλητο της Sega. Και γενικά η κατάστασή του είναι γεια σας. Είναι πάρα πολύ καλή. Μια μεγάλη παιχνιδάρα. Θα ανοίξουμε την προσοχή.
Φαίνεται δηλαδή και αυτό άψογο και το μάνιο άψογο. Παίζει γενικά το παιχνίδι να ήταν ψηλό από στόκ και να έχει ξεμείνει. Είναι δηλαδή mint τρελή κατάσταση. Θα το δείτε σύντομα και αυτό σε επεισόδιο. Οπότε εδώ ήτανε οι παραλαβές μου του τελευταίου 1,5 μήνα. Sorry για το shaking. Εντάξει, κάποια τα έχετε δει ήδη, το unboxing του PS1 και του Elite, κάποια θα τα δείτε αργότερα. Σας ετοιμάζω, όπως είπα, μια μεγάλη έκπληξη σχετικά με τον Sonic. Επίσης, σε λίγες μέρες θα γίνει release και επεισόδιο, η πρώτη μου συνεργασία με έναν πολύ μεγάλο Έλληνα retro gaming YouTuber. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, φανταστικό. Θέλω αυτό το επεισόδιο να γίνει release βασικά στους 500 συνδρομητές του καναλιού, γιατί πλησιάζω, αλλά 25 άτομα για τους 500. Και τέλος να σας υπενθυμίσω, γιατί τώρα μία τα γράφω στην ομάδα στο Facebook, μία τα λέω εδώ πιο πρόχειρα, θα το πω έτσι αφού το επεισόδιο τελειώνει αυτό. Λοιπόν, στους 500 συνδρομητές, λάθος, είχα ανακοινώσει πιο παλιά ότι στους 1000 συνδρομητές θα έκανα δώρο ένα Assassin's Creed Odyssey όταν είχε βγει, και συγκεκριμένα το είχα κάνει εκείνο το βλογκάκι όταν είχε βγει και το παιχνίδι. Και είχα πει ότι και στους 500 συνδρομητές θα δώσω ένα δώρο έκπληξη. Λοιπόν, το δώρο αυτό είναι ακόμα έκπληξη, αλλά για να συντριγκάρω λίγο και να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες του subscribing, θα σας πω ότι είναι ένα retro bundle pack, full κομπλέ με αρκετά πράγματα καινούρια. Έχει υποστεί και κάποιες έτσι έξτρα πινελιές. Γενικά είναι ένα ολοκληρωμένο pack retro. Και άντε να δώσω κι άλλο ένα hint, είναι κονσόλα. Οπότε, 25 συνδρομητές για τους 500. Εάν ξαφνικά μετά αυτό το επεισόδιο έχω 520 συνδρομητές, γιατί το ακούσατε και βάζετε κόσμο για να μπούμε στην κλήρωση, εννοείται ότι μέχρι και ένα σημείο άλλο, δηλαδή μέχρι και 550 συνδρομητές, όλοι θα μπουν στην κλήρωση, θα γίνει live streaming κλήρωση και θα βγει ο νικητής που θα το πάρει, και αν αυτός ο νικητής δεν ενδιαφέρεται για το δώρο ή δεν το έχει δει μέσα σε ένα διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, θα βγάλω άλλους 3 επιλαχόντες αναπληρωματικούς αριθμούς για να κάνει pass στον επόμενο. Αυτά λοιπόν, μείνετε μέχρι τότε συντονισμένοι, έρχονται πολύ δυνατά επεισόδια. Από τον επόμενο μήνα θα υπάρξουν και άλλοι 2 μεγάλοι συλλέκτες για παρουσίαση συλλογής στο σπίτι τους. Και επίσης να υπενθυμίσω και κάτι άλλο, είδατε τον Παναγιώτη τη συλλογή του, παιδιά μη φοβάστε, δεν δαγκώνουμε, ούτε χρεώνουμε, είναι fan-based η επίσκεψη, είναι κάτι για να δείξουμε, εγώ είμαι πολύ cool τύπος, δεν ξέρω αυτό που έχετε καταλάβει όσοι με ξέρετε από κοντά, όσοι δεν με ξέρετε με βλέπετε από εδώ, πιστεύω να έχετε καταλάβει ότι άμα έρθω σπίτι σας δεν θα σας δαγκώσω, δεν θα σας κλέψω το σπάνιο κασετάκι που έχετε μέσα στη θήκη σας, εντάξει αυτά είναι αστεία. Όσοι λοιπόν θέλουν να δείξουν τη συλλογή τους και να γουστάρουν και οι ίδιοι με ένα επεισόδιο δυνατό που θα τους φτιάξω, αλλά και να το δουν και άλλοι στην ελληνική gaming κοινότητα, στείλτε με χαρά και θα έρθω εγώ με πιο πολύ χαρά να τραβήξουμε επεισόδιο και να γουστάρουμε. Λοιπόν, αυτά, δεν απασχολώ άλλο, καλή συνέχεια, keep retro, keep collecting, keep last gen, keep όλα, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλει ο καθένας, και τα λέμε πολύ σύντομα με τις επεισοδιάρες. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.